Δικαστική αυλαία για μια υπόθεση που πριν από 7 περίπου χρόνια είχε σοκάρει την Κρήτη, με έναν γιατρό να πρωταγωνιστεί σε υπόθεση βιασμού και κατάχρηση σε ασέλγη ανηλίκου και πιο συγκεκριμένα του ανήλικου γιού τη τότε συζύγου του. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Ηρακλείου, σήμερα, μετά την πρωτόδικη απόφαση, κατά την οποία ο γιατρό είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθριξη, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 5 προ 2 την αθωότητά του. Ο δικαστή για να καταλήξει σε μια πεποίθηση. Ε, πρέπει να έχει βεβαιότητα ε, τέτοια που να μην αμφισβητείται, να μην διαρριγνύεται με οποιασδήποτε αμφιβολίες, δεδομένης και της βασικής αρχής του ποινικού δικαίου, όμως θα έλεγα ότι μας έδωσαν μια δυνατότητα πολυτελούς διεξαγωγής της διαδικασίας, ένα δικαστήριο αυξημένου κύρους, ε, το οποίο πραγματικά καθυλώνει με την απόφαση αυτή. Η υπόθεση είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία με δεδομένο ότι ο γιατρό εργαζόταν σε δημόσια υγειονομική δομή. Πολύ δε περισσότερο μετά την πρωτόδικη απόφαση που ήταν καταπέλτη. Το δικαστήριο σήμερα, λόγω αμφιβολιών, κατά πλειοψηφία θόωσε τον κατηγορούμενο, ο οποίο ούτε μετά την πρωτόδικη απόφαση είχε φυλακιστεί, καθώ η έφεσή του είχε αναστέλουσα δύναμη. Υκανοποιημένοι δήλωσαν οι συνήγοροι υπεράσπιση του κατηγορουμένου, που είχαν πιστεί για την αθότητά του, επικεντρώνοντα τη διάρκεια τη δίκη στα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ανήλικο και που, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, δεν καθιστούσαν αξιόπιστα τα όσα ισχυριζόταν. Σήμερα, ένα δικαστικό γκολφουρθά 7 ετών έλαβε επιτέλου ένα αίσιο τέλο. Η υπεράσπιση είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου, και πραγματικά πρέπει να κρατήσουμε όλοι το ότι. Τόσο ο εισαγγελέα Εφettών, όσο και οι τρει τακτικοί δικαστέ τη σύνθεση, τάχθηκαν υπέρ τη αθωότητα του εντολέα μα. Ο εισαγγελέα Εφettών είχε στην προηγούμενη συνεδρίαση προτείνει την αθώωση του γιατρού, ενώ σήμερα δύο εκ των ενόρκων δέχθηκαν την κατηγορία για τι ασελγεί πράξει κατά μειοψηφία. Καθώ η πρόεδρο Εφετών, οι δύο εφέτε και δύο ένορκοι υποστήριξαν την αθωότητά του. Η δυσκολία τη υπεράσπιση, ειδικά σε τέτοιε υποθέσει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη και επαχθή και ο ρόλο. Των υπερασπιστών. Ε, όμως κατά την ταπεινή μου άποψη ανεδείχθησαν τα πάντα. Όντως αμφιβολία δεν υπάρχει ως προς την ενοχή. Κατά συνέπεια είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Έχουμε ακόμα μπροστά μας και άλλα βήματα γιατί πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον αποκαταστήσουμε στην κοινωνία όπω το δικαστήριο έκρινε σήμερα αθώο. Έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου υπήρξε διαμαρτυρία από τη φεμινιστική αλληλεγγύη Ηρακλείου κατά του κατηγορουμένου υπέρ του όποιου θύματο, όπω είπαν, καταγγέλει τέτοιου είδου πράξει. Είμαστε μαζί του. Εμεί αυτού πιστεύουμε. Δεν χρειάζεται να δούμε τα μάτια κανενό κακοποιητή, κανενό θήτη. Πιστεύουμε τα θύματα, πιστεύουμε τι ιστορίε του.